Θείο πνεύματι λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήτης γενόμενος, Λουκίαν εν αθλήσι ρίστευσας. Μάρτης εν δόξε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Τη σημερινή ημέρα 15 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού, ο οποίος καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας και ήταν γόνος ευσεβούς οικογενείας. Έλαβε την απαραίτητη μόρφωση και μετά το θάνατο των γονέων του σε ηλικία 12 ετών, μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς. Εντρίφησε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και όντας γνώστης της Εβραϊκής, διόρθωσε και συμπλήρωσε τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα, του Ακύλα, του Συμμάχου και του Διοκλητιανού επί τη βάση του πρωτοτύπου, δορίζοντας την μετάφρασή του στην Εκκλησία της Νικομιδίας. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Αντιόχεια και διακρίθηκε για τη ζέση του κηρύγματός του, με το οποίο παρακινούσε τους πιστούς στο μαρτύριο. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Διοκλητιανός καταδίωκε στην Νικομίδια τους χριστιανούς, εγκατέλειψε την Αντιόχεια και πήγε εκεί για να τους συμπαρασταθεί. Συνελήφθη όμως από τον Διοκλητιανό, φυλακίστηκε και ετελεύτησε από πείνα. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν. Θείο πνεύματι λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήτης γενόμενος, Λουκίαν εν αθλήσι ρίστευσας. Μάρτης εν δόξε Χριστόν των Θεών οικέτευε,